να λειτουργήσει κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου αλλά και να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ λόγω της πιθανής απένταξης από το ΣΔΙΤ με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ολοκαρδανίας, τόνισε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης κατά την ευρεία σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του στο γραφείο του στο Δημαρχείο της πόλης. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι οφείλουν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στην κατασκευή μιας σύγχρονης και λειτουργικής μονάδας που συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παθανάσης. Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Βασίλης Πατσαούρας, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Σικόλας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανώνυμων Δαιμών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου Άκης Θεοδωσόπουλος και ο διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου Κώστας Κανέλλος, επισημάνθηκε για μία ακόμη φορά το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι γονείς τους, αλλά και οι καθηγητές, από την έλλειψη λειτουργικού κτηρίου για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διδασκαλίας. Ενώ συμφωνήθηκε από όλες τις πλευρές να επισπευθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε το 3ο Δημοτικό Σχολείο να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά από την 11η Σεπτεμβρίου. Για το 3ο Δημοτικό Σχολείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ακόμη δυστυχώς πολύ πίσω. Και γιατί? Από το 2005 είναι εξασφαλισμένα 700.000 ευρώ στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την αγορά ενός οικοπαίδου. Ο Δήμος Ναυπάκτου εδώ και 1,5 χρόνο έχει πάρει όλες εκείνες απαραίτητες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, 3 στον αριθμό, που και χώρο συγκεκριμένο δίνει για την αγορά αυτού του οικοπαίδου. Οι λόγοι της καθυστέρησης και ολισιαργίας δεν τις γνωρίζω. Εγώ αυτό που θέλω είναι άμεσα να αγοραστεί αυτό το οικόπεδο. Ο χώρος αυτός, ο οποίος δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, αλλά να είναι ένας χώρος που να είναι για τα παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου, δεν μας ενδιαφέρει ποιος συγκεκριμένος χώρος μπορεί να είναι. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Γονέων και Δημών της Επιτροπής υπάρχουν. Εάν επιλεγεί αυτός, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όπως να επιλεγεί και κάποιος άλλος χώρος. Αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι να βρεθεί ο απαιτούμενος χώρος και να αγοραστεί ο χώρος που θα χτιστεί το 3ο Δημοτικό Σχολείο από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Και εν συνεχεία, μιας και μιλάμε ήδη από το 3ο ΣΔΙΤ, το σχολείο απεντάσσεται διότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και δεν προλαβαίνουμε τις ημερομηνίες. Με όχι δική μας ευθύνη, ανακοινώθηκε το νέο ΕΣΠΑ, όπου θα χτιστούν σχολεία στη νέα προγραμματική περίοδο. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι τόσο το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Ναυπάκτου όσο και το ΕΠΑΛ να είναι ενταγμένα σε αυτή την κατηγορία. Παράλληλα, ο κ. Παθανάσης σημείωσε ότι θα πρέπει πρώτα να αγοραστεί το οικόπεδο και στη συνέχεια ο Δήμος θα προχωρήσει στο τοπικό ρημοτομικό σχεδιασμό που χρειάζεται για την ανέγερση του σχολείου. Το οικόπεδο το οποίο προκρίθηκε και το οποίο νομίζω πήρε και από την Επιτροπή Καταλληλότητας του ΚΕΙ, άρα είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι πρέπει στο επόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο να αγοραστεί. Δεν είναι το ίδιο σκληρή η όρη όταν θα ενταχθεί ως δημόσιο έργο στα ΕΣΠΑ με το αντίστοιχο κομμάτι των ΣΔΙΤ, όπου αναλαμβάνει κάποιος ανάδοχος εργολάβος ιδιώτης να το χτίσει. Είναι πολύ πιο χαλαρές οι διαδικασίες στο κομμάτι του πώς χτίζεται ένα σχολείο και το τι χρειάζεται να έχει ως προαπαιτούμενο τη στιγμή που ξεκινάει η εντάσσεται ένα έργο. Άρα λοιπόν, εμάς τι μας ενδιαφέρει, άμεση αγορά του οικοπαίδου. Το τοπικό ρομοτοπικό δεν είναι κάτι που καθυστερεί πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ όλοι οι χρόνοι θα είναι ικανοί να μειωθούν και να προβλεφθούν. Ταυτόχρονα ορίστηκε η Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Βασίλη Πατσαούρα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κοώνων και Δαιμών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άκη Θεοδωσόπουλο και τον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κώστα Κανέλλο, η οποία σε προγραμματισμένο ραντεβού με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Νομαρχίας Εντολακρανανίας θα εξετάσουν τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου τη νέα σχολική χρονιά. Να εξεταστεί η λύση ενοικίασης οικοπαιδικού χώρου για την τοποθέτηση λιόμενων αιθουσών για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο χώρος που θα βρεθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις με βάση τον κανονισμό ανέργησης σχολικών κτηρίων και την κείμενη και τη σχετική νομοθεσία. Και δύο, κρίνεται απαραίτητη η αγορά οικοπαίδου για την ανέγερση νέου σύγχρονου κτηρίου για την οριστική επίλυση του προβλήματος, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, Άκης Θεοδωσόπουλος, τόνισε ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ο Νομάρχης του Ολοκαρδανίας να κάνει πράξη τη δημόσια δέσμευσή του. Στέλνουμε ένα κύριο και βασικό μήνυμα στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Ολοκαρδανίας και στον Νομάρχη κ. Σόκο, καλώντας τον να τηρήσει τη δημόσια δέσμευσή του στην αντίστοιχη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2009, προχωρώντας στην άμεση αγορά του οικοπαίδου που έχει προταθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με διαδοχικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου. Θέλουμε για τα παιδιά μας ίση μεταχείριση και λύση σε ανθρώπινο σχολείο.
Στις 11 Σεπτεμβρίου δεν είμαστε διατεθειμένοι εμείς να αφήσουμε τα παιδιά μας θύματα μιας παελκυστικής πολιτικής. Καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους